Συνεπή στο ραντεβού που είχε με την ιστορία αποδείχθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας ταινίστας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, πέτυχε σπουδαία νίκη την Κυριακή με 2-0 σετ επί του Αντρέι Ρούμπλεφα στον τελικό του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο και πανηγύρισε τον πρώτο του Μάστερ Λό. Ο Έλληνας ταινίστας, ο οποίος ήταν ένα πραγματικό οδοστρωτήρας στο διάσμο τουριστικό θέρετρο του Μονακό, κατάφερε να κατακτήσει το τρόπεο, κάνοντας επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ρώσο, ο οποίος Ιταλός υποκλήθηκε στην ανωτερότητά του στον καταλυτικό αγώνα του τουρνουά. Ο Στέφ ολοκλήρωσε τους αγώνες του στο πριγκιπάτο χωρίς να χάσει ούτε σετ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από το τρόπεο πήρε και χίλιους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτός είναι συνολικά ο έκτος επαγγελματικός τίτλος σε 14 τελικούς για τον Τσιτσιπά και ο πρώτος για το 2021. Μέχρι σήμερα ο 22χρονος τενίστας είχε κατακτήσει τέσσερα τουρνουά της σειράς ATP 250 σε μασαλία δύο φορές στο Στοκχόλμη και στο Ριλ, καθώς και τον τίτλο στον τελικό τουρνουά ATP Finals του 2019 στο Λονδίνο. Ο Τσιτσιπάς έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε τίτλο μάστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της απονομής ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στο τελετουργικό των τουρνουά τέννη και όπως ήταν φυσικό αποτέλεσε μία άκρο συγκινητική στιγμή.